Ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, θα εκπροσωπήσουμε άξια τους συναδέλφους, έστω και περιφερειακά, διότι όπως εσείς γνωρίζετε, το παιχνίδι βασικά παίζεται στην Αθήνα, παίζεται στον Πειραιά, παίζεται στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι συνδικαλιστές μας εκεί δίνουν και αυτή τη μάχη για να πετύχουν το καλύτερο. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια σφαιρική ενημέρωση, αν και περισσότεροι από εσάς νομίζω ότι περίπου γνωρίζετε το πρόβλημα. Αλλά θα ήθελα έτσι να κάνω μια σημερική ενημέρωση, να ξέρετε ίσως και κάποιες πτυχές περισσότερες από το τι συμβαίνει στο επάγγελμά μας και το τι πρόκειται να συμβεί αργότερα. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ακούγαμε από όλους ότι πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα και μάλιστα υπάρχει μια κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη το 2006 που λέει ότι πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. Έτσι λοιπόν, αυτή η οδηγία ενσωματώθηκε στο δίκαιο της κάθε χώρας μέλους και έτσι λοιπόν και η Ελλάδα παλεύει εδώ και χρόνια να ανοιχτούν αυτά τα κλειστά επαγγέλματα. Είναι όμως σε αυτή την κοινοτική οδηγία, η οποία είναι 123 του 2006, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, αναφέρει για τα κλειστά επαγγέλματα, εξαιρεί βέβαια το επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για λόγους πολιτικής υγείας για κάθε κράτος μέλος δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν αυτή την οδηγία του επαγγέλματος του δικού μας στο εσωτερικό δίκαιο. Υπάρχουν και οι αποφάσεις λοιπόν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα να μην σας κουράζω και ταλαιπωρώ, ακούστε για την ιστορία. Σας λέω ότι είναι η ΣΕΠ 570 του 07 και η ΣΕΠ 571 του 07, η οποία κατοχυρώνει τα πληθυσμιακά και τα γεωγραφικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν για το επάγγελμα του φαρμακοποιού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση ερχόμαστε σήμερα και η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα σε όλα τα κλειστά επαγγέλματα να βάλει και το επάγγελμα του φαρμακοποιού, το οποίο το θεωρεί κλειστό. Υπήρχαν εδώ και 4-5 μήνες κάποιες διασκέψεις, διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Υγείας και Χρόνιας και συγκεκριμένα με τον κύριο Λοβέρδο, όπου είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι σε τελική ανάλυση είχαν δεχθεί κάποια πράγματα οι δικοί μας, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο rebate, να επιστρέφουμε δηλαδή κάποια ποσοστά από το κέρδος μας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ξεκινούσαν από μια κλίμακα 0 μέχρι 8% και μεσοσταθμικά περίπου θα ήταν γύρω στο 4,5%. Βλέποντας ότι ίσως έπρεπε να συνεισφέρουμε και εμείς σαν κλάδος στη γενικότερη πολιτική κατάσταση, οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Υπήρχαν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία διαφαινόταν ότι τελικά θα βρίσκαμε κάποια συμφωνία. Τελικά σε κάθε συζήτηση και σε κάθε συνάντηση η οποία υπήρχε, ο κύριος Λοβέρδος και το επιτελείο του βάζαν καινούργια θέματα προς συζήτηση. Ένα από αυτά τα θέματα ήταν η λειτουργία του Σαββάτου, ήταν η λειτουργία τελευταία της Δευτέρας και της Τετάρτης και σαν κεραυνός εν εδρία την περασμένη Παρασκευή όταν ήταν η τελική συνάντηση θέθηκε ένα καινούριο θέμα το οποίο ήταν το ιδιοκτησιακό του φαρμακείου, το οποίο ιδιοκτησιακό δεν το είχε θέσει ποτέ. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι οι δικοί μας συνδικαλιστές εξεμάνησαν, διότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις ένα διάλογο 3-4 μηνών και να φτάνεις στην τελευταία μέρα την τελική συνάντηση για να παρουσιάσεις τη θέση και τα σημεία σύγκρισης και ξαφνικά να βλέπεις ότι εγώ με το έτσι θέλω βάζω ένα καινούργιο θέμα το οποίο είναι το ιδιοκτησιακό. Και λίγο να το αναλύσουμε εδώ και να δούμε τι σημαίνει. Εγώ προσωπικά και οι συνδικαλιστές δικοί μας πιστεύουμε ότι τελικά αυτό ήθελε να αυξελίσει ο κύριος Λοβέρδος και το επιτελείο του. Αλλά φοβούμενος ίσως τις αντιδράσεις, δεν το λέγαν. Το θέσαν την τελευταία μέρα και πιστεύω ότι δεν είναι πολιτική δική του, είναι πολιτική συμφερόντων
οι οποίοι υπαγόρευσαν αυτή τη ρύθμιση, έτσι ώστε το λιανεμπόριο του φαρμάκου να περάσει από το φαρμακείο της γειτονιάς σε μεγάλα συμφέροντα. Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα? Πολλά. Είτε λέγεται Μαρινόπουλος, είτε λέγεται Βασιλόπουλος, είτε λέγεται Λαβίδας, είτε λέγεται οτιδήποτε, που αυτοί οι άνθρωποι εδώ τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να παρεσπρίσουν στο λιανεμπόριο, αλλά τελικά δεν μπορούσαν. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικας, και με την ιστορία αυτή ότι πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα, μπήκαν μέσα και πιέζουν για να φτάσουν τα πράγματα εκεί που πρέπει. Εγώ λίγο έτσι, για να έχετε μια ενημέρωση περισσότερη, έχω εδώ την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Υπουργείου Υγείας για τη συνάντηση με τους φαρμακοποιούς την περασμένη Τετάρτη, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή. Λίγο κάνετε την υπομονή και σημειώστε ορισμένα πράγματα για να καταλάβετε πού οδηγούνται τα πράγματα. Λοιπόν, η Ελλάδα δίνει τη μάχη της επανόδου, της αξιοπιστίας και της ευημερίας των πολιτών της, αλλά και της δημόσιας οικονομίας. Προχωρούμε ως κυβέρνηση στις διαστροφικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στόχος μας είναι τριπλός: διαστροφικές αλλαγές, μείωση της σπατάλης και ανάπτυξη. Τριπλός αυτός στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Παπανδρέου και της κυβέρνησης αποτελεί κατά κυριολεξία στόχο και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και πώς θα πετύχει? Αναφέρει λοιπόν ότι πρώτον, μείωση της σπατάλης. Παραδείγματος χάρη, μέτρα για εξοικονόμηση 400 εκατομμυρίων ευρώ από προμήθειες υλικών και φαρμάκων, δίχως να αντιπούν υπηρεσίες στον πολίτη. Β. Διαρθρωτικές αλλαγές, μείζονο σηματείες. Παραδείγματος χάρη, η ένταξη όλων των μονάδων υγείας ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΣΥ. Και τρίτον, προσέξτε το λίγο αυτό τι λέει, ανάπτυξη. Παραδείγματος χάρη, η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ελληνική οικονομία μέσω της ανταγωνιστικότητας και του περιορισμού της σπατάλης, καθώς και η παροχή φθηνότερων τιμών και καλύτερων υπηρεσιών στον πολίτη. Σταματώ εδώ και αναλύω τι σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι, για εσάς και για εμάς. Βασικά, το φαρμακείο δεν λογίζεται ή δεν βλέπεται, αν θέλετε, σαν μονάδα παροχής περίθαλψης, άρα βλέπεται από τους κύκλους αυτούς σαν επιχειρηματική δραστηριότητα και κέρδος. Διότι όταν μιλάει ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των μονάδων αυτών για να δώσουν φθηνότερες τιμές, τι σημαίνει, ρε παιδιά? Όπως εσείς ξέρετε, το φαρμακείο δεν πουλάνε εξαίρετα. Έτσι, έχει μια τιμή η οποία είναι διατιμημένη. Δηλαδή το κράτος καθορίζει ότι η ασπιρίνη πρέπει να κοστίζει 66 λεπτά. Ούτε εγώ μπορώ να πουλήσω περισσότερο, ούτε λιγότερο.